Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασυγένης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυση. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του ένατου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με τις εντολές περιστροφής και ολίσθησης. Μας ζητείτε να συντάξουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα εισάγουμε ένα byte, δηλαδή 8 χαρακτήρες, είτε 1 είτε 0, στο διαδικό σύστημα και θα τυπώνεται στην οθόνη ο χαρακτήρας που έχει την αντίστοιχη ASCII τιμή μετά από κατάλληλο μήνυμα. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης δώσει τη διαδική τιμή του αριθμού 65, τότε θα εκτυπωθεί η αντίστοιχη ASCII τιμή, δηλαδή η τιμή του κεφαλαίου λατινικού A. Ας ξεκινήσουμε. Δημιουργούμε ένα νέο αρχείο και αντιγράφουμε το template β. Θα κατασκευάσουμε τις συναρτήσεις print prompt, get binary digit και construct binary. Τοποθετούμε στο τμήμα δεδομένων ένα αλφαρυθμητικό με κείμενο. Να εισαχθούν 8 bit. Μέσα στη συνάρτηση print prompt εκτυπώνουμε το παραπάνω αλφαρυθμητικό. Δεν ξεχνάμε να τοποθετήσουμε τις κατάλληλες εντολές push και pop για να κάνουμε διαφανή τη συνάρτηση. Έπειτα, τοποθετούμε στο κυρίως πρόγραμμα την κλίση της συνάρτησης αυτής και επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Ακολουθεί η συνάρτηση Get Binary Digit. Σε αυτή, αρχικά τοποθετούμε εντολές εισαγωγής ενός χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο χωρίς εμφάνιση. Αν ο χαρακτήρας δεν είναι το 1 ή το 0, τότε θα επαναλαμβάνεται το προηγούμενο βήμα. Αν έχει δοθεί έγκυρος χαρακτήρας, τότε αυτός εκτυπώνεται στην οθόνη με τη χρήση των εντολών MOVE και INT.
επόμενο βήμα είναι να μετατρέψουμε την τιμή που εισήχθη από το πληκτρολόγιο σε καθαρή τιμή, αφαιρώντας τη 16αδική τιμή 30. Τοποθετούμε την καθαρή τιμή στον καταχωρητή ΒΤΑΕΛ. Δεν ξεχνάμε να τοποθετήσουμε τις κατάλληλες εντολές push και pop για να κάνουμε διαφανή τη συνάρτηση. Προσοχή! Δεν τοποθετούμε στις εντολές αυτές τον καταχωρητή ΒΧ. Αυτό γίνεται γιατί η τιμή επιστροφής της συνάρτησης τοποθετείται στον καταχωρητή ΒΤΑΕΛ. Σε αυτή τη συνάρτηση δεν τοποθετούμε την τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση σε κάποια θέση μήνυμα, αλλά σε έναν συγκεκριμένο καταχωρητή. Αυτό το παράδειγμα υλοποιεί την τεχνική πέρασμα τιμών συναρτήσεων μέσω καταχωρητή. Τέλος, η συνάρτηση Construct Binary θα κατασκευάζει σιγά σιγά τον αριθμό μας, εισάγοντας 1 ή 0 ανάλογα με την τιμή του καταχωρητή ΒΤΑΕΛ. Στον καταχωρητή ΒΤΑΕΛ, ύστερα από κλίση της προηγούμενης συνάρτησης, θα υπάρχει είτε το 0 είτε το 1. Θα πραγματοποιήσουμε λοιπόν διαδοχικές ολισθήσεις. Αρχικά θα κάνουμε μία δεξιά ολίσθηση μαζί με κρατούμενο του καταχωρητή ΒΤΑΕΛ, ώστε το ψηφίο ελάχιστης σημαντικότητας να τοποθετηθεί στο κρατούμενο. Το κρατούμενο θα έχει τιμή 0 ή 1, αναλόγως του αν ο καταχωρητής ΒΤΑΕΛ έχει τιμή 0 ή 1. Έπειτα, θα κάνουμε μία αριστερή περιστροφή με κρατούμενο του καταχωρητή VH, ώστε η τιμή που έχει το κρατούμενο να τοποθετηθεί στο ψηφίο ελάχιστης σημαντικότητας του καταχωρητή VH. Εκτός από το συνδυασμό CSR και RCL για να μεταφέρουμε ένα bit από έναν καταχωρητή σε έναν άλλο, υπάρχει άλλος ένας τρόπος υλοποίησης για την επίτευξη της ίδιας μεταφοράς με εντολές ολίσθησης περιστροφής. Είναι η ROR και SHL. Εκτός από το συνδυασμό CSR και RCL για να μεταφέρουμε ένα bit από έναν καταχωρητή σε έναν άλλο, υπάρχει άλλος ένας τρόπος υλοποίησης για την επίτευξη της ίδιας μεταφοράς, χωρίς όμως εντολές ολίσθησης περιστροφής. Για να μεταφέρουμε λοιπόν ένα bit από έναν καταχωρητή σε έναν άλλο, εκτός από το συνδυασμό CHR και RCL, χωρίς εντολές ολίσθησης περιστροφής, μπορούμε να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία. Αρχικά, πρέπει να απομονώσουμε το bit που μας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μάσκα απομόνωσης, END. Στη συνέχεια, το συγκεκριμένο bit το μεταφέρουμε στον καταχωρητή AL, χρησιμοποιώντας την εντολή MOVE AH,AL. Προσοχή! Σε αυτή τη συνάρτηση δεν τοποθετούμε την τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση σε κάποια θέση μνήμης, αλλά σε συγκεκριμένο καταχωρητή. Αυτό το παράδειγμα υλοποιεί την τεχνική πέρασμα τιμών συναρτήσεων μέσω καταχωρητή. Συνεπώς, δεν χρησιμοποιούμε εντολές push και pop. Στο κυρίως πρόγραμμα, ύστερα από την εμφάνιση του μηνύματος προτροπής, δηλαδή μετά την κλίση της συνάρτησης print prompt, δημιουργούμε έναν βρόγχο 8 επαναλήψεων για κάθε bit του 8-bit αριθμού μας. Δίνουμε στον καταχωρητή σε χ την τιμή 7 και ορίζουμε μια ετικέτα loop 1. Μερικές γραμμές παρακάτω γράφουμε loop 1. Μέσα στον βρόγχο επανάληψης θα καλείται αρχικά η συνάρτηση get binary digit. Στη συνέχεια θα καλείται η συνάρτηση construct binary. Όταν ολοκληρωθεί ο βρόγχος, θα έχει δημιουργηθεί μέσα στον καταχωρητή VH ο διαδικός αριθμός που έχουμε εισάγει. Εκτυπώνουμε το μήνυμα. Ο χαρακτήρας που έχει την παραπάνω ASCII τιμή στο διαδικό σύστημα είναι O.
Ο διαδικός αριθμός BH αντιστοιχεί σε μια ASCII τιμή. Για να εκτυπωθεί, δεν χρειάζεται καμία μετατροπή. Μεταφέρουμε απλά τον αριθμό στον καταχωρητή DL και τον εκτυπώνουμε. Στη συνέχεια του εργαστηριακού φυλαδίου, μας ζητείται να συντάξουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα εισάγουμε έναν οποιοδήποτε ASCII χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο και θα τυπώνεται στην οθόνη η ASCII τιμή στο διαδικό σύστημα μετά από κατάλληλο μήνυμα. Ξεκινάμε ορίζοντας στο τμήμα δεδομένων μία ετικέτα Message 1 με μήνυμα «Πατήστε ένα πλήκτρο» και μία ετικέτα Message 2 με μήνυμα «Η ASCII τιμή που έχετε εισάγει στο διαδικό σύστημα είναι». Στο κυρίως πρόγραμμα, εμφανίζουμε την ετικέτα Message 1 με τις εντολές Lea Move Gain. Έπειτα, διαβάζουμε έναν χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο με ταυτόχρονη εμφάνιση. Εκτυπώνουμε την ετικέτα Message 2 και μεταφέρουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή AL στον BL, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω στις εντολές ολίσθησης της περιστροφής. Δημιουργούμε έναν βρόγκο 8 επαναλήψεων. Μέσα στον βρόγκο θα υλοποιούμε ολίσθηση αριστερά κατά 1 με κρατούμενο στον καταχωρητή BL, η οποία ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό του τελεστή επί 2, και έπειτα περιστροφή κατά 1 στον καταχωρητή BH. Στη συνέχεια, θα μετατρέπουμε την τιμή που βρίσκεται αποθηκευμένη στον καταχωρητή BH σε καθαρό αριθμό και θα την εκτυπώνουμε στην οθόνη. Όταν ολοκληρωθεί ο πρόγχος, θα τερματίζεται το πρόγραμμά μας. Επόμενο πρόβλημα προς επίλυση είναι η κατασκευή ενός προγράμματος στο οποίο θα εισάγουμε ένα ψηφίο του 16-αδικού συστήματος και θα τυπώνεται στην οθόνη η διαδική τιμή του καθαρού αριθμού με τη χρήση εντολών ολίσθησης περιστροφής. Ξεκινάμε ορίζοντας στο τμήμα δεδομένων τις ετικέτες Message 1 και Message 2 με περιεχόμενο «Δώσε έναν 16-αδικό αριθμό» και «Η διαδική τιμή είναι αντίστοιχη». Δεδομένου ότι αποδεκτοί χαρακτήρες είναι όλοι οι αριθμοί και τα κεφαλαία λατινικά γράμματα A, B, C, D, E και F, τοποθετούμε στην αρχή του προγράμματός μας μία ετικέτα Again, στην οποία θα επιστρέφουμε σε περίπτωση που ο χρήστης έχει εισάγει μία αποδεκτό χαρακτήρα. Αμέσως μετά εμφανίζουμε το μήνυμα «Δώσε έναν 16-αδικό αριθμό». Διαβάζουμε ένα χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο με ταυτόχρονη εμφάνιση. Έπειτα, ελέγχουμε αν ο χαρακτήρας που εισήχθη είναι αποδεκτός και αναγνωρίζουμε αν πρόκειται για αριθμό ή αν πρόκειται για γράμμα. Εάν ο χαρακτήρας είναι αριθμός, προσθέτουμε τον 16-αδικό αριθμό 30. Αν όμως είναι γράμμα,
Τότε προσθέτουμε τον 16ατικό αριθμό 37. Στην περίπτωση που ο χαρακτήρας δεν είναι αποδεικτός, τότε τοποθετούμε την εντολή διακλάδωσης χωρίς συνθήκη jump για να μεταφερθούμε στην ετικέτα start. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι ότου ο χρήστης να εισάγει έναν αποδεκτό χαρακτήρα. Ακολουθεί η εκτύπωση του μηνύματος που περιέχεται στην ετικέτα Message 2. Δεδομένου ότι κάθε 16αδικός αριθμός αναπαρίσταται από 4 διαδικά ψηφία bit, κατασκευάζουμε μία δομή 4 επαναλήψεων. Μέσα στον βρόγχο θα πραγματοποιούμε ολίσθηση αριστερά κατά 1 στον καταχωρητή BL, η οποία ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό του τελεστή επί 2, και έπειτα περιστροφή κατά 1 στον καταχωρητή BH. Τέλος, παρόμοια με προηγουμένως, δημιουργούμε μία δομή 4 επαναλήψεων, στην οποία μετά από ολίσθηση και περιστροφή αριστερά κατά 1, θα μετατρέπουμε τον καθαρό αριθμό σε ASCII χαρακτήρα και θα τον εκτυπώνουμε στην οθόνη. Έστω ότι στο τμήμα δεδομένων ενός προγράμματος έχουμε τις παρακάτω δηλώσεις. Επιλέγουμε Compile και αποθηκεύουμε. Έπειτα πατάμε View και Listing. Οι τιμές των 16αδικών ψηφίων που βρίσκονται μέσα στο τμήμα δεδομένων είναι αντίστοιχα. Στη θέση μνήμης 0 ή 01 00 02 00. Στην θέση μνήμης 0004 είναι 0102. Στην θέση μνήμης 0006 είναι 312C32. Και στην θέση μνήμης 0009 είναι 3132. Στο συγκεκριμένο τμήμα δεδομένων απαιτούνται 16 byte δεδομένων. Η μετατόπιση σε byte που έχει εντολή V4 είναι 9 byte, έπειτα δίνονται οι εντολές που δεν προκαλούν υπερχείληση, move, add και sub. Και μια μεταβλητή var-h. Η μαθηματική συνάρτηση που υλοποιούν προκύπτει ως εξής. Η πρώτη εντολή μεταφέρει στον a-h το περιεχόμενο της θέσης μνήμης var-h. Άρα ο καταχωρητής a-h έχει την τιμή που έχει και η μεταβλητή var-h. Η δεύτερη εντολή προσθέτει το περιεχόμενο του A-H και τις θέσεις μνήμης VAR-H. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στον καταχωρητή A-H. Άρα, ο καταχωρητής A-H ισούται με 2 φορές το περιεχόμενο της θέσης μνήμης VAR-H. Η τρίτη εντολή προσθέτει το περιεχόμενο του A-H και τις θέσεις μνήμης VAR-H. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στην θέση μνήμης VAR-H. Άρα τώρα, η var-h θα ισούται με 3 var-h.
τέταρτη εντολή αφαιρεί το περιεχόμενο του «έχει» και τις θέσεις «νεμής βάρχει» και το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον «έχει». Άρα ο «έχει» θα έχει τιμή μείον βάρχει. Τέλος, η πέμπτη εντολή είναι ίδια με την τρίτη. Άρα, στην βάρχη θα αποθηκεύεται το 2 βαρχή. Άρα η συνάρτηση είναι η χ, είναι ίσο με 2 χ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι στο τμήμα δεδομένων υπάρχει μια δήλωση βάρχη DB25 και στο κυρίως πρόγραμμα η sub 5 κόμμα βάρχη, η sub της 16ης τιμής 5 κόμμα βάρχη και τέλος το περιεχόμενο της 6 τιμής 5 κόμμα το περιεχόμενο της 6 τιμής βάρχη. Καμία από τις παραπάνω πράξεις δεν επιτελεί την πράξη της αφαίρεσης σωστά. Εάν λοιπόν επιθυμούμε να αφαιρέσουμε από τη θέση μνήμης βαρχή την τιμή 5, η σωστή εντολή είναι sub βαρχή 5. Έπειτα, στο εργαστηριακό φυλάδιο ρωτούμαστε ποια είναι η 16αδική τιμή του έχει και γιατί αν εκτελεστούν οι παρακάτω εντολές. Δημιουργούμε λοιπόν ένα νέο αρχείο και αντιγράφουμε το template α. Έπειτα, μεταφέρουμε τις εντολές που μας δίνονται και επιλέγουμε compile και single step όσες φορές χρειάζεται μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση εκτέλεσης όλων των εντολών. Παρατηρούμε ότι μετά την εκτέλεση όλων των εντολών, η 16αδική τιμή του έχει είναι 0000. Αν ο compiler έχει δημιουργήσει στη μνήμη, στο τμήμα δεδομένων, το παρακάτω δεδομένα 00014FF, ο προγραμματιστής μας δεν θα έχει γράψει καμία από τις επιλογές που μας δίνονται. Το block 2 απορρίπτεται γιατί με την εντολή DW41FF έπρεπε να δεσμευτούν 2 bit για κάθε αλφαριθμητικό γιατί χρησιμοποιείται η εντολή DW. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Τα block 1 και 3 απορρίπτονται γιατί αρχικά το block 3 με την εντολή DB+1 δεν υπάρχει αντιστοιχία με κάποια τιμή του πίνακα ASCII. Επιπλέον το block 1 με την εντολή DB+1 μέσα σε εισαγωγικά δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να εμφανίζεται αυτό που ζητείτε, δηλαδή το FF. Αφού πάνω από ένα από τα παραπάνω block είναι λανθασμένα, απορρίπτεται η επιλογή του να είναι όλα σωστά. Επομένως, καταλήγουμε ότι όλα τα παραπάνω είναι λάθος. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του ένατου εργαστηριακού πλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε!